Έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά, κυρίες και κύριοι. Είναι μπροστά ο Γιώργος Ζένιος. Ακολουθεί η Άλκης την Παυλίδου. Πίσω της η Χριστίνα Παυλίδου. Ακολουθούμενη από τον Χριστόφορο Χριστοφόρου που καταδιώκεται από την Έλενα Χριστοφή. Σε απόσταση αναπνοής ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Ενώ μπαίνει δυναμικά η Μάρα Κωνσταντίνου. Και πίσω της ακριβώς ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι! Μπορείτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι απίδησε ο φίλος της αφού το παραδείρει. Του κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέμπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Μπορείτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είναι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σαφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε, είμαι όπως το φως και όλοι σας το ξέρετε, είμαι ηθοποιός. Hello, εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούρεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξε τα, ρίξε τα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φκερά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Μπορείτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο Κάτος συνεχίζει απτόητος να ταΐζει λουκάνικο τη Μόνικα. Γκέπεται η συνέχεια. Αχ, πέστε μου επιτέλους αυτή τη συνέχεια, κύριε Γάτο. Αντωνάκη! Α, ειδού η συνέχεια. Αντωνάκη! Τι κάνεις, σαμεά! Δεν θέλετε να ντρέπεσαι! Εσείς δεν ντρέπεστε, ανοίγετε την πόρτα και διάτε μέσα! Είναι αγένεια αυτό το πράγμα! Εσύ δεν ντρέπεσαι να τρώεις το λουκάνικο που την πρότσαν του ανθρώπου! Έχει πολύ μουσικότητα η προφορά σας, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα, ε. Άμα σου τη δω κάπου πάνω είναι να καταλάβεις. Ρέξε να φύγουμε, να μεν την τριχομαλίσω τώρα. Τι λέει. Τίποτα, τίποτα, κυρία Μόνικα μου, κάθισε εδώ εσύ. Πες τα με τα παιδιά, φάει το λουκανικό σου και γυρίζω, ε. Ναι, θα γυρίσεις, μη φοβάσαι, θα γυρίσεις. Πέρασε κι εσύ. Με κάτσε τζάμε και θωριστή, όπως τον αλουμπόμ που καρτέρα να πιάσει την όρνηθα. Όμορφος θέλει να κάνει την Αστάζια και τη Μέρη στρατηγικούς επενδυτές. Τι χωριάτικες κουβέντες είναι αυτές. Άις με και ενδιαφέρουμε. Δεν με ενδιαφέρουσε. Αφού είσαι μια μεταφιασμένη χωριατοκούλα, τι άλλον είσαι. Μα κύριε Αστάζια μου τώρα, να μπωσείς με τους χωρικούς μάνα μου και μάσαι σε συνεχεία. Χαλό. Άκουσες με εμένα ποτέ, κύριέ μου, να λέω τίποτε εναντίον των χωρικών, με τους χώρια τους που τα έχω. Άλλο χωρικός και άλλο χώρια τους, σε κατάλαβες. Όχι, δεν το αντιλήφθηκα. Άλλε το αντιληφθείς ένα λεπτό. Χωριάτος είσαι εσύ, ας πούμε. Ο κύριος Ρίκος που ζείτε και οι δύο στην πόλη. Χωρικός είναι ο άνθρωπος που ζει στο χωριό του. Είναι απλός, καλός και φιλόξενος. Χώρια τους θα βρεις μέσα στις πόλεις, πει με να ρωτήσεις. Χώρια τους θα βρεις επίσης και μέσα στα μεγάλα τζάκια, πει και αμένα τη χώρια τη λύκη. Κικίτσα και Σοφρόνη συζητάνε για τα ονόματα των μωρών. Άτε ρε μάνα μου να την ευκάλω εμπέπα αν είναι κόρη. Να την ευκάλω με πολύ τσαγκαλό Σοφρόνη μου. Καλύτερο μάντος πω πέπα. Όχι και καλύτερο ρε Σοφρόνη. Επίστεψε με καλύτερο Κικίτσα μου. Και για να την τελειώνω με την κουβέντα Σοφρόνη μου, δεν θα ευκάλω. Ούτε πέπα, ούτε πολίτσα, ούτε ρίκο, ούτε Αντωνάκη. Όχι ρε μάνα. Όχι, ένα Αντωνάκη πρέπει να ευκάλουμε, ένα Αντωνάκη κάτω πρέπει να ευκάλουμε ρε μάνα. Over my dead body Σοφρόνη. Μα γιατί ρε μάνα μου. Λοιπόν, Σοφρόνη, σε παρακαλώ, σταμάτα. Δεν θέλω να τσακούδουμε, δεν είμαι καλά. Πονώ παντού. Ο όμορφος έρχεται στα παιδιά ψάχνοντας για νέους στρατηγικούς επενδυτές. Θέλω να δώσετε προσοχή σε έναν άκρος ενδιαφέρον προϊόν που έχω εδώ μέσα και κρίνετε μόλις. Άμα είναι για σουσούκο, είμαι μέσα, ε. Κυρία Μονίκα, όχι, δεν είναι για σουσούκο. Το σουσούκος πλάν έχει προς το παρόν αφαιθεί από πλευράς της εταιρείας μας λόγω ελλείψεως στρατηγικών επενδυτών. Όμως, η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει έναν άκρος ενδιαφέρον προϊόν που είναι αυτόν εδώ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι προϊόν έχουμε. Αυτόν εδώ.
Ωραία τούτο. Θέλω άλλο πράγμα τώρα. Έφερε μας άλλο πράγμα τώρα. Τι είναι τούτο? Κάτσε ρε Σιγιάννη, κάτσε να μας εξηγήσει ο άνθρωπος τι είναι. Ναι, να μας εξηγήσει ο άνθρωπος. Για λέγε άνθρωπε, μάλιστα, πες μας τι είναι. Για να μου να σας εξηγήσω. Ναι. Αυτό το προϊόν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ρίκος και Κάτος. Ακόμα λίγο ένα γίνω παππούσιο. Θέλω να δω κι εγώ τότε πράγματα. Θα σε πάρω εσύ, λέει. Θα σε πάρω, είμαι αποφασισμένο. Αλλά να τα αντέξει η κράση σου. Κύριε Κάτο, εμένα η κράση μου. Εγώ χαλώ βουνόν και ρέσω από την άλλη μέρκα. Εχάλας, πουλί μου. Εχάλας τώρα, εχάλασες, πουλί μου. Εμεγάλωσα. Πάει στη σήμα, πάει στη σήμα. Να μου πικαιρώσεις τα έξοδα, μου κάνεις το ταξίδι και να δεις αν γέρασα για μένα, γέρασα. Πάεις. Ρε, σου πικαιρώσω εγώ τα έξοδα, ρε. Το στήσιμα. Μα να ντρέπεσαι, ρε. Πάμε καλύτερα με δυο ρόφους που πάνω, ρε, να βρούμε την καλαμαρού με τα σανσέρ σου, να πιερώσεις εσύ το ρευμαμπότζο κοντά ανέξοδα. Πάμε και τούτη κουκλάρα είναι, ρε, κολόνα είναι, ρε. Καλά που να λες, κύριε Κάτω, αλλά αν μας πάρει, τι είναι ο δράκος? Εφάζει, άσε το πάνω μου. Τσιν, τσιν. Άλλο σοφρονάκι. Έλα, γεγού, τι κάνουμε. Ναι, είμαστε τα πάνω στην πεθερούλα σου και με τη μάμμα σου, ναι. Η γίτσα είναι καλά. Θέλει τίποτε να τη σφέρουν. Κάναν νυχτικό να έρθουν να τη βοηθήσουν να κάνει κανένα μπάνιο. Και αμέσως μετά... Άγγελε! Είναι εδώ η μαμά! Ναι μαμά, λέω αμέσως να μας αφήσετε λίγο μόνος μας και κατεβήκετε μας πάλι. Εντάξει, δεν σου πω, με φωνάζεις μάνα μου. Ναι, ήρθαμε κι εμείς να σας δούμε λίγο. Έφερα σου τα νυχτικά σου, κυρίτσα μου. Ε, μου, είπες ότι τίποτα ο γιατρός που δεν το ξέρουμε. Όχι μαμά, τα ίδια. Ε, ποια ίδια? Τα ίδια που ξέρουμε. Ξαναείδε τα μωρά. Ρε μαμά, να με βάλει όλη την ώρα μες στο ούλτρα σαν να θεωρούμε τα μωρά, ρε μαμά. Καλά μου, να μου ρώτησα. Σαν να οξύδεψες λίγο νοξά. Μαμά, σε παρακαλώ, πονώ, εντάξει. Δεν κάνει που ξαφνικά βρεθήκαμε δίδυμα, μην μου φωνάζει. Α, μάνα μου, μάνα μου. Τα φαντάζομαι να τα γεννήσεις, κόρη μου, ακόμα φαντάζομαι να τα γεννήσεις. Ενώ ο Αρτεμάκης και η Σότια... Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα να κάθουμε δαμέ μέσα σε έναν κάπριο μαζί σου. Και να μου λες κομμάτια από το Ρωμιόν και την Ιουλιέτα. Άσε, να σου πω παρακάτω, ρε Σωτιά. Ω, ήλιε μου, διώξε μακριά το κατάχλωμο, το αρρωστημένο, το φεγγάρι. Γιατί, ήλιε μου και φεγγάρι, εσύ είσαι η ομορφότερη του. Ρε Σωτιά, ρε! Τι έγινε, ρε! Ρε, τσιλίες το χέρι μου, ρε! Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί είσαι τόσο άτσαλος, Ρωμαίο! Είμαι εγώ άτσαλο, ρε Σωτιά. Ο ξάσι που τσιλίζες. Να σε κάνω μάνα Γιάννης. Ρίκος και Κάτος είναι μπροστά στον καθρέφτη. Άντε, άντε, εδώ ρε μαλλούι, ρε. Να μου να δω, κύριε Κάτο. Τι να δω, το κέλια στέλια, ήταν που να δω. Μα ποιος δεν μπορεί κέλιαζε, ρε, πουλί. Εσύ εκέλιαζε, άντε, 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 άντε. Παρέτα ρε πουλάκι, με μου έκανα στα μαλλιά. Νομίζεις είναι το μαλλί που κάνει τον άνθρωπο? Όχι, είναι ο άνθρωπος που κάνει το μαλλί, κύριε Γιάτο, διότι άμα πέσει το μαλλί μου την κελέν του ανθρώπου, κελιάζει, έτσι. Τα λόγια είναι φτώχεια. Στο στόχο μας και στο σκοπό μας, ο οποίος είναι η κατάληψη του υψώματος καλαμαρού. Ήρθε Γιάτο. Ήρθε ποδά. Αντικειμενικό σκοπό, ρε πουλί. Η κατάληψη της καλαμάρου. Λοιπόν, ανοίγω την πόρτα και πέφτεις του βούρου. Θα πέσω του βούρου και θα σου δω 10 λεπτά για να την καταλάβεις. Αν δεν τα καταφέρεις όμως, πουλάκι μου, θα επέμβει ο Κάτος ο Μέγας Πορθητής και θα την καταλάβει. Ο Κάτος ο Μέγας Πορθητής. Όχι Πορθητής, Πορθητής. Καλώς την πέρτηκα, καλώς την! Μου λέγει να αρκέψεις πέρτηκες και φαραώνες, δεν την ευκάλεις ούτε σε 25 χρόνια, λαλό σου. Κύριε Ρίκο μου, τι είναι αυτά που άκουσα? Όχι, μπελάρες του Κάτου, μάνα μου, μεν το άκουσες, μπελάρες του. Λέω γι' αυτό που μου είπανε τα παιδιά. Δεν πως είπαν τα παιδιά. Χτύπησε ο Λούλης, λέει, την Κικίτσα με το αυτοκίνητο και είναι και έγκυος. Ναι, μάνα. Είδες κακό που έπαθα. Είναι καλά. Καλά. Λοιπόν, ο χρόνος δεν μετρά που τα τώρα, εντάξει. Ποιος χρόνος, κύριε Ρίκο? Λέαμε με τον Γκάτταλ, τον συμπαίθρο μου, ότι ο χρόνος
φαίνεται σε μερικούς ανθρώπους, σε κατάλαβες. Παράδειγμα, κάμε να σου συμπέθρω, 45 χρονών κοπελού και φαίνεται πως το θείο μου θείο. Πουλάκι, να σου κάτσω τον μπάτσο ένα έστω δυο σουγάρο. Μα νομίζεις πως μητσοδείχνεις. Βεβαίως μητσοδείχνω. Μα τι λέτε τώρα. Τίποτα κυρία Μονίκα, να λέμε ότι εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα. Έτσι. Μα καθίστε να μου πείτε τι έγινε. Όχι, άφησε να σου το πω εγώ. Λοιπόν, να πάει στο καλό, κύριε κάτω μου, και πολλούς χαιρετισμούς στη Συμπεθέρα, έτσι. Έμα δεν ξέρω τη Συμπεθέρα, ρε πουλάκι. Θέλω να μάθω πολλά πράγματα ακόμα. Μάθει, έλα λοιπόν. Αρχίζει τώρα. Γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Α, κάνει το μία τρέλα ξαφνικά. Έτσι, μια πελάρα και σηκώνει και φύγει. Κατάλαβα, ο καθένας με τη λόξα του που λέμε. Τα πράγματα, κυρία Μονίκα. Με τη λόξα του, με την τρέλα του, κύριε Ρίκο μου. Ναι, μάνα. Έλα, κάτσε. Κάτσε, κυρία Μόνικα μου. Κάτσε για μένα. Κάτσε να σου πω τα βάσανα μου. Μα τι βάσανα είσαι εσύ, ρε παραμάλλα. Βάσανα έχω εγώ, ρε, όχι εσύ. Μα τώρα σοβαρό μιλάς, κύριε Κάτου. Βεβαίως σοβαρό μιλά. Πέντε του, ρε, παιδιά, ρε. Τι να του πούμε, ρε, όμορφε, τι να του πούμε. Να κάτσω να σας πω εγώ τα βάσανα μου. Τότε θα καταλάβετε τι σημαίνει βάσα. Θα πω εγώ τα δικά μου. Εσύ και εσύ βάσανα, Ιωάννη μου. Εσύ ρε, που κάθεσαι όλη μέρα και βουρτουνιάζεις μες στο γραφείο μου, ρε. Και όχι και βουρτουνιάζω, κύριε Κάτω. Αορίστε το πρώτο μου σοβαρό βάσα. Η μία αναγνώριση εκ μέρους σας, κύριε Κάτω, για την πολύπλευρη προσφορά μου, για την εύρυθμο λειτουργία του γραφείου σας. Μπράβο, ρε Γιάννη. Ούτε στο σχολείο δεν τα μαθαίνετε έτσι, παπαγαλία, ρε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό να εκφράσω αυτό το παράπονο. Ακούει, ρε παραμάλα. Εσύ βάσανα και ο Ιωάννου, ρε. Ακούω, κύριε Κάτω μου. Είναι ξένης το γνωστό ρητόν. Φοβού του σάπου σου έμενε για τη θέντας. Μάλιστα. Αυτό είναι το ρητόν. Αυτή η κουβέντα που είπες. Διότι αυτόν τον κοπελούι που βλέπεις, σου άγγε μου και μουστάκι, εγώ τον έκαμε άνθρωπο. Λάθος σου, κύριε Κάτω. Θέλει να ακούσεις τα βάσανα τα δικά μου, κύριε Κάτω. Όχι ρε παραμαλά, μην μου πεις τίποτε τώρα γιατί βιάζομαι. Όχι, να σου πω, κύριε Κάτω μου. Ξέρεις τι σημαίνει, κύριε Κάτω μου, να μην έχεις ένα στρώμα. Ξέρεις τι σημαίνει, να κοιμάσαι νηστικός. Από το τραγούδι που γράψα, είναι για μένα που το γράψα. Ξέρεις τι σημαίνει να μην έχεις τρόμα. Ξέρεις τι σημαίνει να κοιμάσαι νηστικός. Ε, φοβάσαι, μορφέ μου, μη φοβάσαι. Πού θα πάει, πού θα βγει. Θα γυρίσεις και για μας παλιό ζωή. Πιάμε τα τραγούδια όλη τη βαθιά, να νομίσουμε ότι δεν έχουμε βάσανα τώρα. Ναι. Ήσουν καλός, ρε παρεμπιπτόντος. Μα πώς σου λαλώ, ρε Λούλη μου, πιάνε στο κέντρο, έμα ακούσες. Πιάνε ένα τραγουδόσαμε και παρετώ την αστυνομία, παρετώ τα ούλα. Να μου πω κάμε, Ιωάννου, παρετάς την αστυνομία για να γίνεις τραγουδιστή, ρε. Πέσα μου το κίνητο ρίχτω κάπα τον πουδιά του κύριου Ρίκου, 7 φορές. Ντρέπεσαι, ρε, δεν έχει αστυνομικούς σήμερα, ρε. Δεν έχει αστυνομικούς σήμερα, ρε. Ρε, η αστυνομία πρέπει να την αγαπάς, ρε. Να αγαπάς τούτο επάγγελμα, ρε. Βεβαίως αγαπώ τον κύριε Κάτω, αλλά πειράζει να την απαντήσουμε καμιά φορά, έτσι. Βεβαίως πειράζει. Να την κάνουμε νύχτα, δηλαδή. Όχι, πειράζει. Δεν κατάλαβα. Να πάει να γίνει τραγουδιστή και να είσαι αστυνομικό. Γιατί είναι τίποτα ντροπή, κύριε Κάτω, κύριε Λέισον. Είναι προ τιμή τη αστυνομία που να σου μιλάει. Ακού τη φωνή, ακού φωνή, δεν καταλάβει, κύριε Κάτω. Είμαι φινοφανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μυστικό. Είχα απόψε στις 9, ραντεβού κυρ 19. Κανεί ρε και λέγει κανεί. Άφηστο, κύριε Κάτω, άφηστο. Εντάξει, Άννα. Προσλάβε με δηλαδή, προσλάβε με. Πρόσβαλες με. Με έτσι μπορεί να γίνεις τραγουδιστή, ρε. Ρε, άμα γίνεις εσύ τραγουδιστή, εγώ τι πρέπει να γίνω, ρε. Διευθυντής της όπερας του Παρισιού, ρε. Να μάγεις διευθυντής της όπερας του Παρισιού. Όχι να πουλάει, κύριε Κάτω. Άντε με... Μαγάτσε εσύ, ρε παραμάλλα. Για κατάγνωτα. Ξέρεις ότι που τα παιδικά μου χρόνια που τραγούδουν μέσα στους καφενέδες, κύριε Κάτω, και μάλιστα έμαθε μου το τραγούδι ο Σαββής, ο Μαγαρδής της Παραδείσας. Ξέρεις το Σαββή. Μάθε μου το δάσονόμο και τον τραγούδους. Ντα το θέλεις, κόρη μου, εσύ το δάσονόμο. Ντα το θέλεις, κόρη μου, εσύ το δάσονόμο. Να αρκέψεις τώρα και βιάζουμε, ρε. Κάφενε με το βουρκιστόν νόμον. Κρύψε, γιατί βιάζουμε να πάνω εδώ το πουλί. Άις το πουλί, κύριε Κατώ μου, άις το πουλί. Άκουσες με εμένα να τραγουδώ. Το πετραδάκι πάει μας. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα ζένα το χτισά. Κανεί. Πετραδάκι, πετραδάκι.
Και να σε κάτσω μέσα για η χωρίπαρση. Αμά ποιο μαζί σου. Να ξεσιωπήσα. Καλεπτό κύριε Κατώ, μισό λεπτό όμως. Θέλω να με εξυπηρετήσεις σε κάτι. Μπορεί να προωθήσεις αυτό το προϊόν, κύριε Κατώ, εις τα στάξεις της αστυνομίας. Να μόνο εδώ. Τούτον είναι πολλά μεγάλη ιστορία, κύριε Κατώ. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία, κυρία Μονίκα, πολλά μεγάλη ιστορία. Αλλά τι να κάνω, εγκόρη μου. Να την σκοτώσω σιώ. Μα τι λέτε καλέ. Δεν λέτε δόξα τω Θεώ που έζησε και με δίδυμα στην κοιλιά. Τι λέτε τώρα. Όχι, δεν και λέω τίποτα. Αλλά για να καταλάβεις το βάσανο μου, κυρία Μονίκα. Ναι, εντάξει. Όλοι έχουμε βάσανα, κύριε Ρίκο μου. Όχι, κυρία Μονίκα. Εμένα είναι πολλά μεγάλο. Πολλά μεγάλο. Δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο μεγάλο είναι. Έτσι βάσανο δεν το έχει κανένα μες στην Κύπρο. Ναι, το ξέρω. Δεν είναι λίγο τώρα να πατάει την κόρη σου το αυτοκίνητο και να είναι και έγκυος δίδυμα. Όπω κύριε Ρίκο μου. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Ήταν μόνο τούτο. Τι άλλο ακόμα. Μη μου πείτε. Μη μου πείτε πως πάτησε το αυτοκίνητο και την κυρία Πέπα. Όχι, όχι, αν την επάνω την Πέπα είναι κάτω σου 7 ψυχος. Έτσι είσαι να πάθει τίποτε πάλι. Ποιο είναι το βάσανό σας. Άστο, κυρία Μονίκα, άστο να μείνει, άστο, δεν πειράζει. Αν θέλετε, πέστε μου, αν μπορώ να βοηθήσω. Μπορείτε να βοηθήσετε, αλλά να προσπαθήσω να το λύσω μόνος μου. Συγγνώμη, αλλά... Ναι. Έληξε ο χρόνος, πουλί μου, άνοιξε. Ένα συμπαράταση. Όχι. Γίνεται, σιωρά, είμαι στο χάχα να μπει γκολ τώρα, σιωρά. Άνοιξα πουλί μου, λαρός. Με μου φωνάει σε μένα, εντάξει, με μου φωνάει σε μένα. Γιατί είπα, ολόγησα στα πέναλτι, ολόγησα στα πέναλτι. Άντε να δω. Μα τι λέτε. Ένα φίλο μου, σιωρά, και θέλει να παίξουμε στη σήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ και κάνω έτσι πράγματα. Πα. Μακριά από αυτά τα πράγματα, κύριε Ρίκο μου, μακριά. Ναι, ναι, έχουμε άλλα πιο κοντά τώρα. Άστα στη σήματα για άλλου, μάνα μου. Άστα για άλλου. Είναι επικίνδυνο το παιχνίδι που παίζουμε. Ποιο παιχνίδι? Αρτεμάκι, ακούω να σου πω. Εγώ, άμα είναι ερωτευτό, ερωτεύκομαι. Μαζί εγώ. Όχι, απλώς λέω σου το να το ξέρεις. Όχι, και εγώ λέω σου το να το ξέρεις. Αρτεμάκι, τι έγινε ξαφνικά. Να μην έγινε, δεν άλλο μένει τις νέες τις ίδιες κουβέντες, να μου. Πέγω. Αχ, φτερή άνοιξη, μάνα μου. Α? Το νιώθεις, ρε, φτερή άνοιξη. Εσύ έτσι νιώθεις την άνοιξη. Εγώ είμαι πάρα πολύ άρτευνο, ρε Σοντία. Μόνο μου τώρα. Είσαι γλύκας, ξέρεις το. Εγώ ξέρω το ρε Σοντία. Εσύ τον καιρό γιατί δεν το ξέρεις. Αντιάτε, σταμάτα. Είπαμε, τα φτάνουν. Τα φτάνει. Όχι, έχω την απορία, μπέ μου. Απαγορεύονται οι απορίες. Κόρη μου, δεν είμαι καλά, αλλά εσύ πάεις πολλά καλά, κόρη μου, Θωρό, πάεις πολλά καλά. Α, κοίτατε, ρε, κοίτατε. Εμένα γιατί να με δει, τούτην κοίτατε. Όχι, όντζε. Τι έντζε, Αρτεμάκι. Θέλω να πω, ρε, Σωτιά μου. Τι θέλεις να πεις, Αρτεμάκι. Απλά θέλω να πω ότι... Δεν έχουμε πρόβλημα, κύριε Μέρη, καταλάβες. Εγώ πάντως δεν έχω τσάτο μάθει, άλλος δεν έχω ρίξει, ρε, Σωτιά. Ισότι ήταν ασύ πρόβλημα. Αφού εβουρίσαν ποτσί, εβουρίσαν ποδά, εβουρίσαν παντού, τίποτε δεν έγινε και λαλί σου απ' το λότελε καλή και Παναγιώτενα. Για Παναγιώτενα. Εσύ που ρίκλι μου. Α, γιατί εγώ είμαι Παναγιώτενα, κυρία Μέρη. Αφήστε την Αρτεμάκη μου να σπάσει που τη ζήλια της. Ποια ζήλια την είναι, Σωτιά μου. Ποια ζήλια μου, πολλά σωστά το λαλείς, Αρτεμάκη μου. Λοιπόν, είπε τι σας γκάζει να το μάθει ο κόσμος, α. Λοιπόν, πάω. Ενταρκέψω που τον πρώτο που είναι εδώ και να πιένω πάνω. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Κι όμως πρέπει να το πιστέψετε, κύριε Κάτω μου. Πρέπει να το πιστέψετε. Τώρα ρε παραμάλα, τούτο πράγμα να οφαίνεις εσύ, ρε.
Γιατί τι είμαι ο Τζιάμινι που έφερε ο Τσιμπράμα. Καλά ρε θύχτηκε τσουλί ρε. Είναι εύφυχτος ο κύριος όμορφος. Κατάλαβες δεν σηκώνει μίγα στο σπαθήν του. Πάντως είναι ωραίο μάσκαρα Λι Κουίν. Όχι μάσκαρα Λι Κουίν κύριε Γάτο. Να μου λαλείς το προϊόν μου μάσκαρα Λι Κουίν. Άμα το λαλείς έτσι είναι καθαρή δυσφήμιση. Είναι να μπωνή κύριε όμορφε. Να μπωνή το έναν πράγμα να μπ' αυτό που ψηλάς έναν κουμπού και βγάλεις ένα τσιερούι. Έλε τώρα μην μου καμίσε. Προστατεύει ή δεν προστατεύει τον το πράγμα μια άλλη υπεράσπιστη κοπέλα. Σε και αστυνομικό ρε. Σιγά. Ρε θα φνηδιαστεί ο επιτιθέμενος ρε. Πέ μου ναι γιο ήρε. Άκου το που ξέρει και τον εφνιδιασμό ρε. Πολλά πράγματα που ξέρουμε κύριε λουλάκι μου, λουλί μου. Και αν εμπείς ποτέ το στρατηγικό επενδυτή, να σου μάθω κι άλλα. Δηλαδή ρε παραμαλά, σε ρωτώ ξανά αυτόν το πράγμα, θα το φέρνεις εσύ. Κύριε γάτσο μου, όχι προσωπικά, διότι εσύ και φόρον και πιάνει μας. Τούτο θα το εισαγάγει η εταιρεία μου. Α, μάλιστα, δηλαδή θα γίνεις εισαγωγέας συστημάτων συναγερμού. Κύριε γάτσο, τούτο πράγμα είναι personal, μάνα μου. Τούτο πράγμα δηλαδή θα το βρίσκεις σε όλα τα περίπτερα και θα, η τιμή του θα είναι 4,99. 4,99 να φάει φτώσια κύριε Γάτο. Παραμαλά πάνω σου ρε, πάνω σου πόσα θα έρχεται ρε. Να με έρχεται 50 σέντα που είναι κύριε Γάτο. Σιγά ρε όμορφο παιδό. Άντε να έρχεται 60 σέντα. Πάντως τούτος. Πάντα πουλάνε ρε κοπελούδι ρε. Αν ήταν έτσι δεν θα γυρεύκα από τούντους στρατηγικούς επενδυτές και θα το έφερνα μόνος μου αθόρυβα να μην πάρει κανένα σύνδεση. Παραμαλά, και ρωτώ και πάλι πόσα έρχεται πάνω σου τούντο μασκαραλίκι. Κύριε Γατσό, τούντο πράγμα κύριε Γατσό, θα πουλιέται 4,99, πάνω μου είναι 4 παουλέζες και θα μηνίσκουν 99 σέν, να πιάει ο διανομή, να πιάει ο περιπτέρας και να μου μείνει και εμένα έναν πεντοσελινή. Και για έναν πεντοσελινή, θέλεις με να επενδύσω μας αυτού την υπόθεση. Σιλιάς πεντοσελίνα. Σιλιάς, διότι σκέφτου πόσες γενέκες. Τούτο θα είναι, ας πούμε, να το κρατούσουν όλες οι γυναίκες της Κύπρου. Πόσες σιλιάς γενέκες. Πόσες σιλιάς πεντοσελίνα. Ένα λεπτό, κύριε Παναγάλα, τι είναι η Κύπρος να πούμε. Να το εισάγησες στην Κίνα και σκέφτου πόσα εκατομμύρια γενέκες θα θέλουν να σου δώσουν το πεντοσελίνι να πούμε. Εντάξει κύριε Γιάννη μου, το θέμα της επέκτασης μας στην Κινέζικη αγορά θα το δούμε. Να κάνουμε νήσι πρωτά και... Πάντα νήσι να κάνεις κύριε Παραμάλα. Εδώ θα κάνεις τα παλούτσια σου χρυσά. Άμα το πιάνεις κάτι σέντ και πουλάς το 5 λίρες, Μα είναι που σου κάμα κύριε Λουλή και συμπεριφέρες έτσι σχέδιο, είναι τα λόγια. Τι είσαι, άντε και 5 λίρες σε όρκου το πουλό. Είναι που σου κόφτες ένα επαστρατηγικό επενδυτής, βάρ' τα ριαλιά σου και να πιάνεις περισσότερο κέρδος. Η Παραμάλα. Yeah. Να σου έχω μια λιρούν και ως μου τώρα. Ποια το όνομα του Θεού κύριε Κατώ μου. Πιάσ' το άμα θέλεις. Μελέτα το να πιω ρε αγιά που λόγω σου σιώ. Πιάστη ρε την λιρούν που να σου Χριστό σε χάρη ρε. Πιάστη ρε. Μα μια λίρα να πούνε κάμω κύριε Κατώ μου. Αφού σου λαλό είναι 4 λίρες πάνω μου σου. Κάστη λίρα σου. Να σου έχω 4 ζυρώμα τους κανούσε. Μάθαμε την πελάτη σαν κέψα και έρχονται, Ω, κυρία Μέρη μας. Μπα, τη βλέπω όλη η καλή κοινωνία εδώ. Βουάου, βουάου, κυρία Μέρη, καιρό να σας δούμε, Ευχαριστώ, κύριε Κάτω. Και εμείς καιρό να δούμε και τον κύριο Λούλη. Βέβαια, αφού δεν μας λαμβάνετε υπόψη, κυρία Μέρη, τον τελευταίο καιρό. Εγώ ή εσείς. Η κυρία Μέρη, κύριοι, είναι στρατηγικός επενδυτής που μελετά σοβαρά την πρότασή μας. Όχι, θα βάλει και τους κυρίους στην υπόθεση, εγώ τραβώ πίσω. Μα γιατί, κυρία Μέρη μου, για το όνομα του Θεού, είναι αξιόπιστα παιδιά όλοι τους. Κοίταξε, είναι ο Αντωνάκης Κάττος, αρχιαστυνόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Λούλης είναι ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου και όχι μόνο, να. Ένα λεπτό, κύριε Παραμάλα, είμαστε και εμείς, ναι. Καλά ρε, Γιάννη, να που είναι, μωρέ, του στρατηγικού επενδυτή, να του πεθαμε και ο Γιάννης αστυνομικός. Χάσαμε τώρα να του πούμε έτσι ρε Γιάννη, χάσαμε τώρα. Προς το παρόν εν άλλον που εχάσετε, Γιάννη, εχάσετε τον Αρτεμάκη. Δεν τέλος τον εχάσαμε. Χαρτώνετε τη Σόντια Τζερκαλή. Μα! Δεν μπορούσα. Βεβαίως, μόλις μου το ανακοινώσαν κάτω. Γιες τον Αρτεμάκη ρε, σιανός ποταμός ο Αρτεμάκη. Τώρα να έρθει.
τώρα να έρθει! Έχει ρε γατσούμα, δεν τερκάζει ο Αρτεμάκης με Σώτια σου. Βεβαίως δεν τερκάζει. Τερκάζει ο Αρτεμάκης με τη Σώτια, μα να λέμε μπελτάρες τώρα. Δεν την επήρες εσύ, κύριε Λούλη, που τερκάζεις με όλες τις γκόμενες. Δεν την επήρες εσύ. Και πήραμε στον δάσκαλο, κυρία Μόνικα, και κόψε μια βίτσα της τζιδονιάς. Και με βάλε να γονατίσω πάνω στα πετρούδια, κυρία Μόνικα, και μου έδωσε και με άφησε γονατιστό πάνω στα πετρούδια μέχρι το μεσημέρι. Δεν το πιστεύω, κύριε Ρίκο μου, και όλα αυτά για ένα κομμάτι ψωμί. Μάλιστα, κυρία Μόνικα, γιατί δεν είχαμε τίποτε στο να φάμε, να καταλάβετε. Αναγκαζόμουν να παραγκλέψω, κυρία Μόνικα. Τα θυμούμαι μια φορά, κλέψα τα γαλούμια της μάνας μου, τσέφατα και έδωσε μου ένα ξύλο. Γαΐδαρο να είτε, τα ψοφούσε, κυρία Μόνικα. Αχ, κύριε Ρίκο μου, υποφέρατε πολύ, ε. Πολύ, δεν λέει τίποτε. Δεν λέει τίποτε, κυρία Μόνικα. Από 8 χρονών που δουλεύω εγώ, κυρία Μόνικα μου. Ο πατέρας μου έστελνε με ανυπόλυτον, κυρία Μόνικα. Τι. Να πω το ανυπόλυτον, μάνα μου. Μαθαίνω σιγά σιγά, κύριε Ρίκο μου, αλλά. Τι είναι που δεν φορεί παπούτσια, μάνα μου. Α, οξυπόλυτο. Οξυπόλυτο. Μάλιστα, μάνα. Τι μπαίνω σε κι άλλα γκάθια. Τι μέτρε μέσα στα πόθια μου γυρνάω. Τι τραγούδια έτσι. Με τόσα γκάθια, τόσα γκάθια, γαουρά γκάθι, κυρία Μόνικα. Τι τραγούδια να ακούσετε ότι δεν είχαμε στράτε τότε, κατάλαβα. Με δρόμου δηλαδή. Μα καλά, κύριε Ρίκο μου, πόσο χρόνο είστε και δεν είχατε δρόμο. Είμαι μετσής, κυρία Μονίκα. Είμαι πολλά μετσής. Και το χωρκό μας ήταν πολλά μακριά. Και οι Εγγλέζοι, κυρία Μονίκα. Αχα, οι Εγγλέζοι, ναι. Και δεν μου λέτε, πολεμήσατε τους Εγγλέζους. Όχι, πολέμησα τους Εγγλέζους, κυρία μου. Από σε άλλο, ήμουν μετσής, μάρα μου. Ήμουν μετσής. Η κατακρίβεια δεν θυμούμε τίποτε, εντάξει. Τότε πώς σας είχανε με χάλια δρόμους και περπατούσατε ξυπόλυτος. Κοίταξε, θυμούμε έτσι λίγο σαν σκιά, σαν όνειρο να θυμούμε, κατάλαβες. Και γιατί ξυπόλυτος. Γιατί, αφού έλεγα παπούτσια να φορήσω. Όπω, τι λέτε, κύριε Ρίκο μου, τι λέτε. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε τώρα ότι ήσασταν ένα 8χρονο αγόρι που έπαιρνε το κρασί για να πάει να το πουλήσει στο χωριό που ήταν 25 μίλια μακριά και πήγαινε μοναχούλι του και ξυπόλυτο. Καλό. Βέβαια, είχατε πάρει το γαϊδουράκο σας όμως, Είχα το ψόφο να λέει να πάρει να μου κάνει ο γαϊδουράκος. Μα τώρα αν ήσουν εσύ, όχι ανυπόλυτος, και κούντουρος επίεν. Τι? Τίντζιρος, που λαλούμε. Δηλαδή, κυρία Μόνικα, θέλω να σου πω, τράβησα πάρα πολλά στη ζωή μου, κυρία Μόνικα. Ξέρεις ότι ο πατέρας μου επέθανε, κυρία Μόνικα, που ήμουν 10 χρονών και η μάνα μου, που ήμουν 10 και 3 μηνών. Παπού, δεν το πιστεύω, κύριε Ρίκο. Όχι να το πιστέψεις, κυρία Μόνικα, να το πιστέψεις. Πολλά βάσανα που τράβησα εγώ. Πάρα πολλά βάσανα. Και τράβουν και τον ψόφο, τον κοντράπαρο και πηγαίνουν από χορκό σε χορκό και παρακάνουν τον ένα και τον άλλο να αγοράσουν κρασί, κυρία Μόνικα.